Ήταν από την κυβέρνηση Κρήτη. Είναι μπροστά στα αδιέξοδα που ίδια δημιούργησε. Με τα λάθη, τους πειραματισμούς, κυρίως όμως με το ασφαλιστικό το οποίο κατέθεσε, ένα ασφαλιστικό φορολογικό μη κοστολογημένο, δεν έχει ακόμα κατατεθεί μία αναλογιστική μελέτη. Δικαιολογεί αυτή την εξέλιξη, κύριε Πρόεδρε. Δεν σας ακούω καλά. Δικαιολογεί αυτή την εξέλιξη και αυτή τη ένταση τη διαμαρτυρία να δεχθώ ότι θέλανε οι άνθρωποι να διαμαρτυρηθούν έντονα και με κάποιο πρωτότυπο τρόπο. Από εκεί και πέρα όμως, δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που διαμαρτύρονται οι αγρότες. Αυτό που θέλω όμως να επισημάνω ότι πολλές φορές στις κινητοποιήσεις του υπάρχουν οι γνωστοί μπαχαλάκηδες που προσπαθούν να μαυρώσουν την εικόνα των κινητοποιήσεων και να απαξιώσουν τον αγώνα των αγροτών στα μάτια της κοινής γνώμης. Mm-hmm. Όμως στο συγκεκριμένο... Ποιος εννοείται μπαχαλάκηδες? Είναι οι γνωστοί, άγνωστοι που όλοι γνωρίζουμε και ξέρετε, το έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές στο τελευταίο χρονικό διάστημα και δυστυχώς δικαιώνουμε. Δεν σας ακούω. Ισχύει και για αυτά που βλέπουμε τώρα. Κοιτάξτε, ισχύει και για αυτά που βλέπουμε τώρα. Αγώνας των αγροτών, προσέξτε με, ο αγώνας των αγροτών βασίζεται σε δίκαια αιτήματα. Και θέλω να γίνω σαφής. Όταν από τα 10 ευρώ εισοδήματα σου παίρνουν σε ασφαλιστικές εισφορές και σε οφειλές στην εφορία τα 8, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ πρόκειται περί στην ουσία κλεισίματος της πρωτογενούς παραγωγής. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι πριν ακόμα η κυβέρνηση ήθελε να κάνει διάλογο, πριν καταθέσει το σχέδιο νόμου ή αν θέλετε την πρότασή της, θα έπρεπε να είχε κάνει διάλογο. Αλλά τι πληρώνουμε σήμερα? Σήμερα ουσιαστικά πληρώνουμε τα λάθη παραλήψεις ενός χρόνου διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Όταν προσπαθεί να μεταφέρεις το 1,8 δισεκατομμύριο έλλειμμα από τον προϋπολογισμό στο ασφαλιστικό, αυτά συμβαίνουν. Βλέπετε διέξοδο, κύριε Πλακιωτά, βλέπετε διέξοδο τώρα με τους κοινοποίηση των αγροτών και γενικότερα στην κοινοποίηση στην πρωτοβουλία των κινήσεων την έχει η κυβέρνηση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ για τη διακοπή, αλλά θεωρώ λίγο μια επεκφυγή σε αυτό που ρώτησα, κύριε Πλακιωτάκη. Το λέω με πολύ καλή πρόθεση. Αυτά τα επεισόδια που βλέπουμε σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, θεωρείτε ότι είναι μια προβοκατόρικη παρέμβαση μπαχαλάκηδων ή πολιτικά ανθρώπων φιλικά διακείμενων προς την κυβέρνηση? Κοιτάξτε, είπατε, το έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές και δεν είναι τυχαίο, προσέξτε με. Σήμερα σας ρωτώ. Ευθέως σας απαντάω. Δεν είναι τυχαίο το ότι σήμερα που διακυδεύονται τα εθνικά και κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο, κάποιοι να προσπαθούν να προσανατολίσουν με τη μορφή προβοκάτσιας, δημιουργώντας αυτά τα επεισόδια και επικεντρώνοντας ουσιαστικά το ενδιαφέρον αυτό, του κόσμου. Αυτό, κύριε Πλακιωτάκη, αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε. Λέτε ότι είναι προβοκάτσια προκειμένου να υπάρξει προσανατολισμός της κοινής γνώμης. Αυτά τα επεισόδια. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο από που την ίδια, ώρα στο Αιγαίο, με την εμπλοκή του ΝΑΤΟ, δημιουργούνται τεράστια ζητήματα εθνικής κυριαρχίας. Και το αιτιολόγησα και εχθές και είπα το εξής, μια και μπαίνουμε στο θέμα του ΝΑΤΟ. Κύριε Πλακιωτάκη, αυτό είναι πολιτική εκτίμηση, όχι, με συγχωρείτε. Δεν είναι καθόλου πολιτική εκτίμηση που κάνετε. Γιατί πριν δεν είναι καθόλου πολιτική εκτίμηση, διότι να σας θυμίσω. Είμαι σίγουρος ότι έχετε συνέστηση αυτού που λέτε. Να σας θυμίσω. Αν περιγράφετε μια προβοκάτσια, να σας θυμίσω ότι το προηγούμενο. Αν όχι να την. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση, οι ίδιοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι είχαν μιλήσει για προβοκάτσια Νέας Δημοκρατίας Χρυσής Αυγής στα συγκεκριμένα επεισόδια. Και όταν έκανα εγώ την παρέμβαση και είπα για προβοκάτσια των μπαχαλάκηδων, τότε η κυβερνητική εκπρόσωπος αναγκάστηκε να αποσύρει τις αιτιάσεις της για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η πραγματικότητα.